Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Μιχολού, εδώ κάθε απόγευμα μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 5 με την εκπομπή από το Ε μέχρι το Χ για να σας κρατάμε συντροφιά πάνω απ' όλα, Εύη. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Ο σκοπός είναι αυτός, είναι να είμαστε συντροφιά μία ώρα την ημέρα, 4 με 5 όπως είπες και εσύ. Και μέσα στη συντροφιά που θα κρατάμε θα λέμε πάρα πολλά πράγματα. Ειδήσεις, ενημέρωση, πολιτισμό. Ό,τι προκύπτει, είναι μια ώρα άλλωστε που τρέχουν διάφορα σε εξέλιξη. Είναι πολλά σε εξέλιξη. Είναι μια λοιπόν ώρα στην οποία εσείς μπορεί να πίνετε τον καφέ σας ή μπορεί μόλις να έχετε φάει το μεσημεριανό σας. Εμείς εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά, για να σας ενημερώσουμε, για να σας ψυχαγωγήσουμε. Θα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές. Φυσικά. Τον Νίκο το Βουδούρη στην αναμονή και δεν θέλουμε να τον καθυστερήσουμε άλλο. Θα πάμε στον Νίκο το Βουδούρη. Θα πάμε ενημερώνω... Ενημερώνω και το control ταυτόχρονα για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Σωστά. Για να ξέρει και να μας ακούνε και αυτοί μέσα. Είναι σημαντική και αυτή η επικοινωνία να έχουμε με το... Γενικώς επικοινωνία είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο το Βουδούρη. Είναι μέσω Skype μαζί μας. Τον βλέπουμε, μας βλέπει. Καλησπέρα Νίκο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Σοφία. Καλή αρχή να ευχηθώ. Χαίρομαι που είμαι, που κάνω το ποδαρικό, ελπίζω να... πάνω γουρλής και να πάνε όλα καλά. Το πιστεύω και θεωρώ ότι έτσι θα γίνει. Έτσι. Οπότε συνεχίστε δυναμικά. Λοιπόν, θα είσαι και εσύ μαζί μας βεβαίως στην παρέα μας αυτή, ούτως ή άλλως είσαι συνεργάτης του σταθμού. Πάντα παρουσιάζουμε τα νέα από το inveria.gr. Έτσι, Νίκο. Έτσι ακριβώς, βεβαίως. Και έχουμε σήμερα μια είδηση να μας μεταφέρεις για κάποιους ανήλικους που επιτέθηκαν σε 62χρονο και τον λίστεψαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις λιθάρες. Αφού, κοίταξε, όταν μιλάμε για επικαιρότητα και ειδήσεις, Νίκο, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει καλή, υπάρχει και άσχημη πλευρά της ζωής. Τι να κάνουμε. Αστυνομικό δελτίο. Δεν πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, ήταν ένας 62χρονος ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου βγήκε ο άνθρωπος σε ένα κέντρο στην Αλεξάνδρεια της Σημασίας να διασκεδάσει, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι τον έβαλαν στο μάτι και μάλιστα δύο από τους πέντε που το επιτέθηκαν πηγαίνοντας από το μαγαζί που ήταν ανήλικοι, στην ηλικία 15, 16, 19 ετών συνελήφθησαν, ένας 18χρονος αγνοείται, αναζητήσει να υπάρχει περιπτώσει και ακόμα ένας ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιος είναι. Βγήκαν λοιπόν από το μαγαζί, τον ακολούθησαν και με την βία του απέσπασαν 500 ευρώ. Εδώ ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως απευθύνθηκε στην αστυνομία και την επόμενη μέρα το πρωί, για καλή του τύχη, συνελήφθησαν. Βέβαια πάνω τους δεν βρέθηκαν τα 500 ευρώ, παρά μόνο 20 ευρώ. Ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται και ευελπιστεί η αστυνομία και ο παθόν να βρεθούν τα χρήματα για να του επιστραφούν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα δυσάρεστα από την ημαθία μας μεταφέρει ο Νίκος Ωκουρίς. Δεν είναι, δεν είναι συχνά. Να σου πω Χρήστο για παράδειγμα πριν από δύο μέρες, γι' αυτό είναι ένα περιστατικό με τα χρήματα με την επίθεση που είναι σύνηθες. Δυστυχώς είναι σύνηθες. Ένα άλλο παράξενο περιστατικό πάλι στις αστυνομικές ειδήσεις, αν θέλετε να το αναφέρω και αυτό που έγινε πίσω στην ημαθία το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήταν ένας τύπος ο οποίος, 40χρονος, ο οποίος έκλεψε με λήψια. Πήγε σε ένα χώρο που είχε κάποιος άνθρωπος στα μελίσια του εκεί πέρα, τις κυψέλες του, πήγε τα φόρτωσε από το νησί Ματίας στο αυτοκίνητό του και για κακή του τύχη του δράστη συνελήφθη στη Βέρεια καθώς έγινε έλεγχος στο αυτοκίνητό του και δεν μπορούσε φυσικά να δικαιολογήσει την κατοχή των κυψελών με τις με τα μέλη του μήνυ, οπότε οδηγήθηκε αυτός αρμοδίος. Λοιπόν, έβαλε το χέρι στο μέλι, δηλαδή. Ας βγήκε εκτινό το μέλι. Πάντως, Νίκο, μην έχεις παράπονο, δύο στα δύο δυσάρεστα νέα. Για να μην λες ότι φταίμε μόνο εμείς. Άμα θέλετε να σας πω κι άλλα, έχω πολλά να σας λέω δυσάρεστα, αλλά δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα. Έχετε πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραία γραφικά, να το πω και αυτό. Ευχαριστούμε. Έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα που βλέπω. Βέβαια είστε και εσείς οι δύο αξιόλογοι, δεν σας καλοπιάνω τώρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, λοιπόν. Για τα γραφικά να ευχαριστήσουμε Εύη τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη που, έκανε εξαιρετική δουλειά. Που έκανε πολύ καλή δουλειά, έτσι να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έχουμε πολλούς ανθρώπους μετά που πρέπει να ευχαριστήσουμε. Ναι, να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό σου απόγευμα. Ευχαριστούμε, Νίκο.